Σήμερα τελέσαμε το μνημόσυνο για να τιμήσουμε τους 10 Έλληνες πατριώτες οι οποίοι απαγχωνίστηκαν στην Οδό Ταξιαρχών από τους Γερμανούς κατακτητές. Η Οδός Ταξιαρχών, όπως και η Τρίπολη, είναι ένα σημείο της χώρας μας μαρτυρίου, όπως υπάρχουν εκατοντάδες άλλα σημεία στη χώρα μας, όπου πραγματικά ο ναζισμός και ο φασισμός έδειξε το χειρότερό του πρόσωπο, εξοντώνοντας ανθρώπους οι οποίοι πάλευαν για τα ιδανικά τους και πολλές φορές εξοντώνοντας ανθρώπους οι οποίοι ήταν εντελώς αθώοι, απλώς και μόνο επειδή αντιτάχθηκαν στην θηριωδία του γερμανικού και ιταλικού φασισμού. Τέτοιες τελετές γίνονται αφενός μεν για να τιμήσουμε, όπως είπα, τη μνήμη των ηρώων που έδωσαν τη ζωή τους για την απελευθέρωση της πατρίδας μας, αλλά κυρίως γίνονται για να ενθυμούμαστε και να μαθαίνουν οι νεότεροι ότι χωρίς αγώνα και χωρίς αγώνα δεν μπορείς να καταφέρεις κανένα σπουδαίο γεγονός. Επομένως, το μήνυμα που πρέπει να παίρνουμε σήμερα, που πραγματικά είναι μια εποχή δύσκολη και η χώρα μας και σαν θέση στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά και λόγω της επιθετικότητας των εξανατολών γειτόνων μας, σημαίνει ότι όλοι οι Έλληνες ενωμένοι, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, όταν οι Έλληνες ήταν ενωμένοι κατάφεραν σπουδαία πράγματα, αντίθετα όταν διχάστηκαν υπέστησαν φοβερές καταστροφές, όλοι οι Έλληνες ενωμένοι να είμαστε έτοιμοι να, αν χρειαστεί, και ελπίζουμε ποτέ να μην χρειαστεί, να δώσουμε πάλι τον αγώνα για τα ιδανικά της φυλής και της πατρίδας μας. Να ευχηθώ να έχουμε πάντα ειρήνη. Ο πόλεμος φέρει μεγάλα δεινά στους λαούς, αλλά δυστυχώς πολλές φορές τα συμφέροντα οδηγούν λαούς σε εξόδωση ακριβώς και μόνο για να εξυπηρετηθούν. Οι ήρωες του Ισοδού Ταξιαρχών, όπως και όλοι οι ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους, θα είναι πάντα στη μνήμη μας. Η σημερινή για τους πατριώτες, τους Έλληνες πατριώτες που απαγχωνίστηκαν από τους Γερμανούς κατακτητές το 1944. Το ελληνικό έθνος έχει πλούσια ιστορία με ανθρώπους που αντιστάθηκαν σε όσους προσπάθησαν να επιβουλευτούν την πατρίδα μας και τη χώρα μας. Οι Έλληνες ενωμένοι κατάφεραν πάντα και το ελληνικό έθνος να επιβιώσει στις επιβολές του οποιοδήποτε προσπάθησε να κατακτήσει αυτό το έθνος και αυτή τη χώρα, να την υποδουλώσει. Βγήκαμε νικητές από αυτό. Πρέπει να συνδέσουμε αυτά τα γεγονότα, αυτές τις ηρωικές πράξεις και το αίμα που χύθηκε για την υπεράσπιση της πατρίδας μας και του έθνους μας, να το συνδυάσουμε με το σήμερα, και γιατί και σήμερα, όπως βλέπετε διαχρονικά, υπάρχουν κίνδυνοι, εθνικοί κίνδυνοι στην περιοχή που ζούμε. Η περιοχή σήμερα, η δική μας, η Μεσόγειος, η Ανατολική Μεσόγειος, έχει κινδύνους. Έχουμε κινδύνους οι οποίοι κάποιοι προσπαθούν να επιβουλευτούν την εθνική μας ακεραιότητα και να μας πρόξουν σε ενέργειες οι οποίες θα ήταν για την ειρήνη σήμερα θα ήταν επιβλαβείς. Πιστεύω ότι σήμερα οι Έλληνες ενωμένοι, αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περνάμε σε κάθε τέτοιου είδους εκδήλωση και ημέρα μνήμης, ενωμένοι να αντισταθούν σε αυτό, να ξέρουν όσοι επιβουλεύονται το κράτος μας και τη χώρα μας και την εδαφική μας ακεραιότητα, ότι θα μας βρουν όλους αντιμέτωπους και στο τέλος νικητές θα είμαστε εμείς. Θα είναι αυτή η χώρα, αυτό το κράτος, αυτό το έθνος. Να είστε καλά. Όταν πήγε ο Φιλοπίμην με αγωνία που ερχόντουσαν οι Ρωμαίοι στην Ελλάδα, στην Πυθία, και ρώτησε την τύχη της Ελλάδος, η Πυθία απάντησε ότι ασκός κλειδονιζόμενος, μηδέποτε βυθιζόμενος. Δηλαδή, ο ασκός στη θάλασσα μέσα, όσο και να κλειδονίζεται, δεν βουλιάζει ποτέ. Αυτή η πραγματικότητα, αυτός ο τόπος, ο ζηλευτός τόπος η Ελλάδα, έχει γίνει επιβουλή πάρα πολλών εισβολέων κατά καιρούς, αλλά όμως έχει παλικάρια, σαν και αυτά τα 10 παλικάρια εδώ, τα οποία σκοτώθηκαν για την πατρίδα, για την ελευθερία. Έχει ανθρώπους θαραλέους, φιλοπάτριδες, οι οποίοι αγωνίζονται και δεν ανέχονται την πόντα του κατακτητή. Έτσι και τα παλικάρια αυτά, τα οποία πολέμησαν. Δυστυχώς η Ελλάδα, από την άλλη μεριά, όμως έχει και τους προδότες.
Στην Ελλάδα υπήρχε ο Πίλιος Γούσης, στην Ελλάδα υπήρχε ο Εφιάλτης, στην Ελλάδα υπήρχαν όλοι αυτοί οι Γερμανοτσολιάδες, οι οποίοι δείξανε πίσω την κουκούλα τα παιδιά αυτά για να τα κρεμάσουν. Και μέχρι το 1982, αυτοί οι πατριώτες, οι οποίοι αγωνίστηκαν, δεν κάτσανε στον καναπέ, δεν κάτσανε στο κρεβάτι του, στο σπιτάκι του, βγήκαν και πολέμησαν και αγωνίστηκαν μέχρι το 1982, ήταν παραξηγημένοι. Ποτέ δεν είχε γίνει ένα μνημόσυνο, ποτέ δεν είχε αναφθεί ένα κερί για αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς τους τιμούμε, τους ευγνωμονούμε, να είναι αιωνία η μνήμη τους και είναι παράδειγμα φωτεινό για όλες τις επόμενες γενιές. Αιωνία η μνήμη. Ανήμερα στην γιορτή του είχε έρθει στην Τρίπολη. Τα γένειο ανήμερα τον πιάσανε πολλές φορές. Τον βάλανε φυλακή και στις 15 του Γενάρη, ότι την ιστορία την έμαθα εγώ από τον πατέρα μου και από τα αδέρφια μου, γιατί ήμουν μικρό. Λίγο-λίγο τον θυμάμαι. Είχε διοριστεί δάσκαλος. Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί, δεν του άρεσε αυτό το πράγμα να είναι ο Γερμανός μέσα και να κάνει το, να μας κάνει κουμάντο. Και του λέγει ο πατέρας μου, πρόσεχε παιδί μου, πρόσεχε. Πατέρα, δεν θέλω δουλεία, θέλουμε ελευθερία, θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι, να μην έχουμε το... άλλους απάνω στο κεφάλι μας να μας διευθύνουν. Εγώ όλα αυτά τα άμαθα από την ιστορία του πατέρα μου. Τον προδώσαν οι αντίπαλοι, οι άλλοι που δεν θέλουν. Και τον πιάσαν οι Γερμανοί. Και τον κρεμάσαν. Και ήρθε ο πατέρα μου στην Τρίπολη, του είπανε ότι θα πωληθεί αύριο. Και έμεινε στην Τρίπολη για να έρθουν μαζί στο χωριό. Και άκουσε το πρωί ότι το κρεμάσανε 10 παιδιά. Άρα ήταν και το παιδί μου, ήταν και η αδερφή μου, η μεγάλη, η Γεωργία. Και πήγανε να δούνε και τώρα τα παιδιά κρεμασμένα. Και ο πατέρα μου βόηθαγε από κάτω, γνώρισε το παιδί, βόηθαγε τα πόδια του για να το ξεκρεμάσει από το κεφάλι. Είχε κοπεί 3 φορές το καλώδιο όταν τον κρεμάγανε. Και το τράβηξε πια μόνος του και μίλησε και είπε, είσαστε ανάξιοι, ανάξιοι, ανάξιοι εσείς να έρθείτε στην Ελλάδα να κρεμάτε τα νιάτα, να κρεμάτε τα παιδιά. Είπε πολλά. Ήταν πολύ ιστορικό παιδί, δεν καρτεριότανε, δεν του άρεσε αυτό να είναι οι Γερμανοί να μας διευθύνουν. Πατριωτών των υπό των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής, απαγωνιστέντων, Στεφάνου Αντωνίου, Γεωργίου, Φωτίου, Κωνσταντίνου, Ιωάννου, Αθανασίου, Νικολάου, Κωνσταντίνου, Μάριου, υπέρ του συγχωρηθήνε αυτή η σπάνδη με έλλειμμα εκουσιών, τέτοια ακουσιών. Όπως Κύριος ο Θεός, άξιτας ψυχάς αφώνεθα οι δικαίοι αναπάγονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών, και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το φανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου Δεϊθόμε. Κύριε Λέησος, Ιησυχία Ανάστασης και η Μακαρή Ανάπαυσης των απομονησέντων 10 πατριωτών Ελλήνων υπέδος αδερφάτων κατοχής των Γερμανών, Χριστέ ο Θεός ημών και συγκεντρώσε να φέρουμε συν του ανάμους Πατρί και το Παναγείο και αγάπητο γεροπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων λυκαίων τετελειωμένων, τα ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον, φιλάτων δαφνάσεις την μακαρίαν ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την καταπαυσή σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται ανάπαυσον, και τα ψυχάς των δούλων σου ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εσύ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τα σωδήν αντίσας των πεπαιδημένων,
Αυτός και τα στιχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον. Και νικαίαοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άχραντος παθένος, η Θεόνα φράστος της εσά, πρέσβευε υπέρ του συγχωρηθήνε και ελεηθήνε τα στιχάς των δούλων σου. Ημί αιωνία ημνή. Ως εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γούργαρης Ευάγγελος. Ως εκπρόσωπος Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Καντζός Εμμανουήλ. Ως εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο υποδιοικητής της 4ης Μεραρχίας, συνταγματάρης πεζικού, Αργυρόπουλος Γεώργιος. Αστυνομία, ο αστυνομικός υποδιευθυντής κ. Καρατασάκης Αντώνιος. Εκ μέρους του πυροσβεστικού σώματος, ο διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας νομού Αρκαδίας, πύραρχος Κωνσταντίνος Αλέμης. Μέρος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας, ο κύριος Φαράντος Γεώργιος. Μέρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρίπολης, κ. Μαντάς Παναγιώτης. Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων Πελοποννήσου, κ. Ματζουράνης Ευάγγελος.
Σούμπλης Θανάσης. Σταυρόπουλος Νικόλαος. Τσεμπέρης Κώστας. Φωκάς Μάριος. Ενός λεπτού σιγή. Bye.